κατάλληλο για όλους. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, 7 μέρες flashback. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλώς ήρθατε, μια ακόμη εκπομπή 7 ημέρες flashback με θέματα από την εβδομάδα που πέρασε μέχρι και τις 4.30 θα είμαστε κοντά σας. Και τι δεν θα δούμε και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία θεματολογία, φυσικά με θέματα της εβδομάδας που προηγήθηκε, της τρέχουσας εβδομάδας. Και η οποία ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, έτσι. Από τι να ξεκινήσω, από δημοσκόπηση. Α, ναι, ναι. Με στοιχεία και τι δημοσκόπηση που έκανε Πάταγο. Θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια, θα δούμε και σχετικό ρεπορτάζ. Τι άλλο, με απεργίες. Με απεργίες στην Αθήνα, που είχαμε και τον απεσταλμένο μας τον Κώστα του Μαυρίδη στην Αθήνα, όπου μας έστειλε πολύ ωραία ρεπορτάζ, θα τα δούμε και αυτά. Βεβαίως και με εορταστικό βεβαίως κλίμα. Δεν θα μπορούσε να λείπει το εορταστικό κλίμα. Εγώ έβαλα και τα γιορτινά μου πάλι. Έχουμε πολύ καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Γι' αυτό έτσι μας καθυστέρησε. Καθυστέρησε, ήθελα να είμαι λαμπερή. Ήθελε να βάλει τα αστέρια του λοχαγού εδώ. Ναι, τώρα τι είμαι εδώ, στρατηγός, τι είμαι. Ξέρω εγώ. Τώρα τα ξέχασα κιόλας. Αλλά... Αντιστράτηγος, τι είμαι. Λευκά είναι για λοχαγό σε βλέπω. Τα ξέχασα, γι' αυτό το λέω λοιπόν. Λοιπόν, επίσης έχουμε σήμερα, πέραν των εορταστικών που είναι η ειδικότητα της Βάσος, έχουμε και τις εκλογές του ΕΒΕ. Έχουμε καλεσμένο τον νέο πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Κοζάνης, τον κύριο Νίκο Σαρή, με μια εκλογική αναμέτρηση. Όχι θρίλερ, γιατί ο πρώτος από το δεύτερο είχε αρκετή απόσταση, απλά ήταν θρίλερ όσον αφορά στην αυτοδυναμία. Όλα παίζονται και νομίζω πως και σήμερα το απόγευμα, την ώρα που μιλάμε, υπάρχει, συνεδριάζει πάλι η Εφορευτική Επιτροπή για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Μετά από ένσταση που έκανε ο κύριος Μόσχος. Ο κύριος Μόσχος. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Σαρής, ο οποίος θα είναι στο στούντιο. Και για το όραμά του βεβαίως και για την επόμενη μέρα του ΕΒΕ. Θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ από όλη την εβδομάδα. Επίσης θα έχουμε. Πες λίγο για τα εορταστικά. Στο εορταστικό ήθελα ναι, να το συνδέσω λίγο και με τον γκάλο που κάναμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης για το πώς θα περάσουν οι Δυτικομακεδόνες τις γιορτές. Οι περισσότεροι, όλοι βασικά, είπαν οικογενειακά. Οικογενειακές γιορτές είναι, έτσι τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας. Θα φιλοξενήσουμε εδώ την ψυχολόγο, την πολύ καλή ψυχολόγο της Ίστη Μπιτένη και φίλη βεβαίως να πούμε, η οποία θα μας δώσει μια άλλη διάσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν, είτε δεν έχουν οικογένεια, δεν περνούν τις γιορτές με φίλους, είτε δεν έχουν οικογένεια, για διάφορους λόγους. Είναι μόνοι τους λοιπόν. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά θα μας τα πει η κυρία Μπιτένη, η οποία θα είναι εδώ στο στούντιο, θα μας δώσει αυτή την άλλη διάσταση που είπε και η Βάσο. Και στο τρίτο μέρος, έχουμε και εκεί πολλά ρεπορτάζ. Έχουμε και εξέλιξη με τον Ξενία. Έκανες χθες ρεπορτάζ. Ναι, φαίνεται πως τα πράγματα πάνε καλά. Ο Δήμος Κοζάνης είναι πιο κοντά στο να αποκτήσει το Ξενία από την Εταιρεία Διαχείρισης Τουριστικών Ακινήτων. Είχαμε μια συνάντηση στην Αθήνα πριν από μια εβδομάδα. Θα δούμε και σχετικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Και καλεσμένη θα είμαι και στο τρίτο μέρος. Και για την καλεσμένη θα έλεγα. Η Βάγια Λεμπροπούλου, εκπαιδευτικός, αλλά με πολύ ταλέντο στην υποκριτική και στο θεατρικό σανίδι. Είχαμε μια παράσταση την προηγούμενη εβδομάδα, Τα Στίγματα. Παρακολούθησες. Το διπεθέ την παρακολούθησα κακώς, δεν ήρθε. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ζήλεψα που δεν την παρακολούθησα από αυτά που είπες. Ήτανε φανταστική. Μιλάει για την ιστορία του Κρόκου, για το φυτό αυτό το οποίο σιγά σιγά δειλά ξεκίνησε, άνοιξε τα φτερά του, έφτασε στο εξωτερικό και φυσικά κατέκτησε την παγκόσμια αγορά. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά μέχρι και τις 4.30. Σήμερα για πρώτη φορά έχουμε και κοινό στην εκπομπή. Έχουμε μαθητές. Χειροκρότημα θέλω να ακουστείτε. Α! Σας δείχνουμε κιόλας. Έχουμε μαθητές λοιπόν από το τρίτο λύκειο της Κοζάνης, από την πρώτη λυκείου, με τον συνοδό του καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Αλεξάνδρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Θα μας πείτε στο δεύτερο ή στο τρίτο μέρος πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής η εκπομπή. Έτσι, οπότε εγώ προετοιμαστείτε δε όντως. Βλέπω εν δυνάμει δημοσιογράφους εδώ, σε αυτό, ναι, το γιατί μικρό πάνελ. Πριν έρθεις, κάποια πήγε να σου πάρει τη θέση, στο λέω. Γιατί είχε, δεν βγήκατε. Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα. Κακώς δεν το κάνατε. Λοιπόν, θα κάνετε έναρξη στο δεύτερο μέρος εκπομπής εσείς. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα για σήμερα, για να πάμε στη ροή της εκπομπής μας, με το θέμα των κινητοποιήσεων στην Αθήνα, με το θέμα της Γενόπ ΔΕΗ και τη συμβολική κατάληψη που έγινε από σωματεία της περιοχής στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στη Χαλκοκονδύλου. Βλέπουμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατάληψη στο προαύλιο χώρο των γραφείων της ΔΕΗ πραγματοποίησε η Γενόπ. Η
Η κινητοποίηση αφορούσε τον σχεδιασμό πώλησης μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες. Σύμφωνα μάλιστα με την Γενόπ, το επόμενο διάστημα θα σταλεί εξώδικο στους εκπροσώπους της διοίκησης ενάντια στο σχέδιο πώλησης μονάδων. Επιπλέον, η Γενόπ έχει προαναγγείλει σειρά κινητοποιήσεων. Χαμένη θα είναι αν δεν δοθεί. Αν δοθεί, θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Και αξία έχει ο πόλεμος και όχι μία μάχη. Θυμίζω ότι η μικρή ΔΕΗ είχε μείνει στα χαρτιά. Το ίδιο θα συμβεί και κατά την άποψή μας σήμερα. Άλλωστε το σύνθημα είναι Τσίπρα και Σταθάκη, ακούστε το καλά, το ξεπούλημά σας θα μείνει στα χαρτιά. Είναι πραγματικά πόλεμος και βλέπετε τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί αυτός ο πόλεμος, γιατί έχουμε απέναντι κυβέρνηση και την Τρόικα. Βεβαίως όμως θα είδατε τις τελευταίες μέρες ότι το παιχνίδι έχει ανέβει ψηλά από τη μεριά της κυβέρνησης, με παρεμβάσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του σύμβουλου του κ. Λιάκου παρά τον Πρωθυπουργό και φυσικά και του Προέδρου της Βουλής. Λοιπόν, αυτή η δύσκολη μάχη και πραγματικά ένας πόλεμος, νομίζω ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ, γιατί θα την κερδίσει η κοινωνία. Όπως η κοινωνία αντέβρασε στη μικρή ΔΕΗ, έτσι και τώρα η κοινωνία είναι αυτή που αντιστέκεται, η κοινωνία είναι αυτή που μπαίνει μπροστά στον αγώνα. Αν να τρέξουμε στο παρελθόν, από το 1993 σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Γνωρίζετε πολύ καλά το 1993 έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 2014 θυμάστε το μεγάλο αγώνα που δώσαμε και καταφέραμε για πρώτη φορά στα χρονικά να είναι και η κοινωνία μαζί μας. Εμείς όμως σήμερα θέλουμε να δηλώσουμε το εξής, απλό. Θα είμαστε στη μάχη. Αυτό λοιπόν φτάνει για αυτούς που κυβερνούν αυτόν τον τεράστιο οργανισμό που έχει στηρίξει την Ελλάδα τόσα χρόνια και τους διοικούνται το κράτος που όρισαν αυτούς που διοικούν αυτόν τον οργανισμό. Εμείς δεν δεχόμαστε κανένα κομμάτι της επιχείρησης να πουληθεί. Εμένουμε σε αυτό και θα δώσουμε τον αγώνα μας. Δεν είναι ένας αγώνας μόνο των διοικητήρων, είναι ένας αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας. Ολόκληρης της κοινωνίας φυσικά, αλλά θέλουμε τη βοήθεια όλων. Και όλα πάνε καλά. Και όλα θα πάνε καλά. Η κυβέρνηση και όσοι χρησιμοποίησαν το επιχείρημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα αποτύχουν στο εγχείρημά τους, διότι ακριβώς το επιχείρημα που χρησιμοποίησαν για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα καταπέσει. Είναι ένα μεγάλο ψέμα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβάλλει την πώληση λιγνητικών εργοστασίων. Αντιστεκόμαστε στην πολιτική ασυνέπεια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αντιστεκόμαστε στην πώληση των λιγνητικών μονάδων και θεωρούμε ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός το 2014 ότι είναι εθνικό έγκλημα είναι έτσι. Κατεβήκαμε κάτω, μαζεύτηκαν από όλη την Ελλάδα οι συνάδελφοι, οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, όλος ο κόσμος για να προασπίσουμε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης. Είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν είναι των εργαζομένων της ΔΕΗ μόνο, είναι ολόκληρης της κοινωνίας και ειδικά της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Να πούμε πως ήταν πολύ δυναμική η κινητοποίηση της ΓΕΣΕΑΔΔΗ στην Αθήνα. Εμείς είδαμε το κομμάτι που μας έστειλε ο απεσταλμένος μας ο Κώστας ο Μαυρίδης σχετικά με τη συμβολική κατάληψη στα γραφεία της Χαλκοκονδύλη της ΔΕΗ. Συμβολική ήταν η κατάληψη. Οι συνδικαλιστές προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όταν το νομοσχέδιο για την πώληση μονάδων έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Εκεί και θα έχουμε σήμερα θα και αναλυτικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Βεβαίως, οι απεργιακές συγκεντρώσεις μικρής ή μεγάλης εμβέλειας υπήρξαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία και ΓΕΣΕ και ΑΔΔ και τα εργατικά κέντρα. Και στην Κοζάνη έγιναν κινητοποίησεις. Έστειλαν τα δικά τους μηνύματα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, όπως λένε, και στα σκληρά μέτρα λιτότητας, όπως τα χαρακτηρίζουν. Αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν κινητοποίησεις και πάντοτε διεκδικούμε το καλύτερο προς όφελο στο και καλό είναι να υπάρχουν κινητοποίησεις, να το συζητάμε. Είναι πολύ καλό. Ναι, αν και η συμμετοχή δεν είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν τα συνδικάτα. Δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά γίνεται μια πορεία αυτές συγκεντρώσεις. Και είναι δύο άνθρωποι, κρατάνε ένα πανό, ακολουθούν και άλλοι 10 άνθρωποι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν τα συνδικάτα και να σκεφτούν σοβαρά για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η απαξίωση, να το πω έτσι. Και θα το συνδέσω με το επόμενο μας θέμα, με τη δημοσκόπηση. Μπράβο. Ένα από τα ερωτήματα της δημοσκόπησης που ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, είναι στην ίδια κατηγορία με τους συνδικαλιστές, με μόλις 3 ή 4% θετική άποψη και 90 φεύγα αρνητική. Νομίζω πως, όπως είπαμε πριν για τους συνδικαλιστές, πρέπει να τους σκεφτούν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι δεν κάνουμε καλά για να κερδίσουμε τον κόσμο πάλι όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Και πάμε τώρα στη δημοσκόπηση. Και τι δεν ακούσαμε για αυτή τη δημοσκόπηση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη. Ποιους άλλους έχουμε, τους δημάρχους. Τους δημάρχους πρωτευουσών των νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοια δημοσκόπηση με τέτοιο δείγμα, 926 άτομα και με τέτοια χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι. Το είπα και προχθές, η MRB έβγαλε προχθές μια δημοσκόπηση πανελλαδική, η οποία είχε δείγμα 2.000 άτομα. Το δείγμα για τη Δυτική Μακεδονία ήταν 926 άτομα με τηλεφωνικό αλλά και ηλεκτρονικές φόρμες. Από αυτό συμπεραίνουμε πως ήταν ένα πάρα πολύ καλό δείγμα και ο δημοσκόπος έβγαλε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Μαζί με αυτόν βγάλαμε και εμείς χρήσιμα συμπεράσματα. Κάνατε και εκτεταμένη εκπομπή μαζί με τον Παναγιώτη Τζατζανίδη την Τετάρτη και με καλεσμένους και ειδικούς που εξέφρασαν έτσι την άποψή τους και την τοποθέτησή τους. Αναλύθηκαν νομίζω αρκετά τα αποτελέσματα. Θα τα δούμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα πάρουμε μία γεύση. Πάντως, επειδή πολλά, όπως είπες εσύ, ακούστηκαν και γράφτηκαν, καλό είναι αυτοί που. Και για την εγκυρότητα κυρίως τη δημοσκόπηση να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό ήθελα να πω, πως αυτοί που θέλουν να μιλήσουν για την εγκυρότητα θα πρέπει ίσως να δουν πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και να είναι ειδικοί εντός εισαγωγικών στο συγκεκριμένο θέμα. Ομολογώ πως και εγώ δεν ήξερα πώς λειτουργεί μια δημοσκόπηση, πώς ο δημοσκόπος επικοινωνεί με τα μέσα για να πουλήσει τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δημοσκόποι από κάπου βγάζουν χρήματα. Και τα χρήματα που βγάζουν είναι ότι κάνουν τη δημοσκόπησή τους και στη συνέχεια λένε: έχουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Τι θέλετε, χωρίς να ανακοινώσουν αποτελέσματα. Προφανώς και την πουλάνε. Αυτό πρέπει να το δούμε και να το τονίσουμε. Γιατί κάποιοι είπαν ότι είναι δυνατό να πουλιέται μια δημοσκόπηση. Και όμως είναι, γιατί έτσι λειτουργούν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Και η δημοσκόπηση αφορά και τις 13 περιφέρειες. Να το μπράβο. Τονίσουμε και πες αυτό. Δηλαδή, Βάσο. Μα δεν έγινε μόνο εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχει στοιχεία και για τις 13 περιφέρειες όλη τη χώρα. Ακριβώς. Απλά εμείς παρουσιάσαμε τι συνέβη στη Δυτική Μακεδονία. Τα δικά μας τα παρουσιάζουμε. Τι θα παρουσιάζουμε. Για λοιπόν, να δούμε, λοιπόν. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει η συνδρομητική έρευνα της Kappa Research για το πολιτικό και αυτοδιοικητικό κλίμα που διαμορφώνεται στη Δυτική Μακεδονία. Η δημοσκόπηση έγινε με δείγμα 926 Δυτικομακεδόνων το διάστημα 13 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου και αφορά στη δημοτικότητα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, των δημάρχων και βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλόρινας, την πρόθεση ψήφου, την άποψη για πρόωρες εκλογές, για την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα σημαντικότερα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στην εκτίμηση των κατοίκων της περιοχής από ότι οι υπόλοιποι δημοκρατικοί θεσμοί, όπως είναι το κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα, η κυβέρνηση. Τα χρόνια αυτά της κρίσης ζούμε σε μια περίοδο γενικής αναξιοπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικοί καταγράφουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στη δημοσκόπηση θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια γενική δεσπιστία των ανθρώπων απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι κάτι που αρέσει όσο και στο παρελθόν. Αντιμετωπίζεται με περισσότερη καχυποψία από την κοινή γνώμη. Με την έννοια ότι σε μια εποχή κρίσης από τις επενδύσεις που διαφημίζεται ότι θα έρθουν από το εξωτερικό ή από τις όποιες ιδιωτικοποιήσεις, τελικά το νοικοκυριό σκέφτεται τον εαυτό του. Κυρίως του λέει τι θα κερδίσω εγώ από αυτό. Η συνδρομητική δημοσκόπηση της Kappa Research που παρουσιάζει η ενημερωτική ιστοσελίδα kozani.tv δείχνει πως όλοι οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν χαμηλή δημοτικότητα, με τον βουλευτή Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Σέλτσα να έχει αρνητική εικόνα με ποσοστό 74,5% και να ακολουθεί η βουλευτής της Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Αντωνίου με αρνητικές γνώμες 58%. Την υψηλότερη θετική γνώμη έχει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς Ολυμπία Τελιγιορίδου με ποσοστό 38,5%. Αναλυτικά, στο νομό Κοζάνης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κασαπίδης παρουσιάζει θετικές γνώμες 36% και αρνητικές 54%. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει θετικές γνώμες 32,5% και αρνητικές 54%. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Θεοφύλακτος θετικές γνώμες 31% και αρνητικές 53%.
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μίμης Δημητριάδης θετικές 27% και αρνητικές 57%. Και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τζιμάνης θετικές 24% και αρνητικές 58%. Όσον αφορά στη δημοτικότητα του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη, το 43% κρίνει θετικό το μέχρι τώρα έργο του και το 42% αρνητικό. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου παρουσιάζει θετικές γνώμες σε ποσοστό 38,5% και αρνητικές 27,5%. Ενώ η Μαρία Αντωνίου της Νέας Δημοκρατίας θετικές 34,5% και αρνητικές 58%. Όσον αφορά στη δημοτικότητα του Δημάρχου Καστοριάς Ανέστη Αγγελή, οι αρνητικές γνώμες είναι 53,5% και οι θετικές 39%. Στον Μονοεδρικό Νομό Γρεβενών, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μπλιάγας παρουσιάζει 56% αρνητικές γνώμες και 28% θετικές. Και η δημοτικότητα του Δημάρχου Γιώργου Δασταμάνη είναι μια από τις υψηλότερες στην Ελλάδα, με θετικές 47% και αρνητικές 42%. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Αντωνιάδης παρουσιάζει αρνητικές γνώμες 56% και θετικές 33%. Και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Σέλτσας αρνητικές γνώμες 74,5% και θετικές μόλις 12,5%. Η δημοτικότητα του Δημάρχου Φλόρινας κ. Βοσκόπουλου παρουσιάζει από τις χαμηλότερες στη Δυτική Μακεδονία θετικές γνώμες, με ποσοστό μόλις 29% και οι αρνητικές 59%. Όσον αφορά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Θόδωρος Καρυπίδης παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες θετικές γνώμες συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες της χώρας όπου διεξήχθη η ανάλογη έρευνα. Συγκεντρώνει θετικές γνώμες 50% και αρνητικές 39%. Σε όλα τα παραπάνω ποσοστά, τα υπόλοιπα που δεν αναφέρονται είναι η άποψη των πολιτών που δεν θέλησε να απαντήσει στη συγκεκριμένη μέτρηση. Καταρχήν, σχετικά με τους βουλευτές, θα έλεγα ότι ακολουθούν τα ποσοστά του πολιτικού συστήματος γενικώς. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό είναι ότι έχει αρκετά υψηλή δημοτικότητα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Καστοριάς. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι το πολύ εντυπωσιακό αφορά την περιφέρεια. Τα ποσοστά θετικών γνωμών για τον Περιφερειάρχη, τον κ. Καρυπίδη, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι από τις, νομίζω είναι από τις 4 περιπτώσεις περιφερειακών που το ποσοστό δημοτικότητάς του κινείται στο επίπεδο 50% και πάνω. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης που έχουν σχέση με την άποψη για την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, την πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές και τα σημαντικότερα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά την Τετάρτη 13 του Δεκέμβρη στην εκπομπή Kozani TV Online, η οποία θα προβληθεί στις 10.30 το βράδυ στην τηλεόραση του Flash και ταυτόχρονα διαδικτυακά στο kozani.tv. Την έρευνα θα παρουσιάσουν οι Σοκράτης Μουτίδης και Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης και καλεσμένοι για να συζητήσουν θα είναι η επίκουρος καθηγήτρια της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννα Κοσταρέλα, ο διδάκτορας πολιτικών επιστημών Νίκος Τζίμος και ο πρώην αυτοδιοικητικός και επιχειρηματίας Γιάννης Παπαϊορδανίδης. Να πούμε πως το τελευταίο κομμάτι που έλεγε πότε θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της μέτρησης, προφανώς καταλάβατε ότι ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, το είπε και η Βάσο στην εκπομπή Kozani TV Online και ήταν άκρος ενδιαφέροντα και ήταν και η αντίρρησή μου στο κομμάτι το ότι όλοι συζητούν για το κομμάτι των υπερβολικά, όπως λένε, θετικών απόψεων για τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τα υπόλοιπα 30 ερωτήματα, τα οποία είναι άκρος μάκρος σημαντικά για το τι πιστεύουν οι Δυτικομακεδόνες, για την υγεία, για τα προβλήματα της περιοχής, για την οικονομία, για τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν τα αναφέρει κανείς. Ναι. Και νομίζω πως είναι πολύ μα πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή να ανατρέξουν στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας και να τα δουν. Μία έρευνα ποτέ δεν χάνει, νομίζω, την αξία της και τη σημασία της, ακόμη και αν περάσει ένα χρονικό διάστημα. Θα σε πάω τώρα σε εκλογές ΕΒΕ. Που δεν έγινε δημοσκόπηση. οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε την εκλογή στη Φλόρινα, ένα συνδυασμό του Σάββατου Σαπαλίδη. Στην Καστοριά, ένα συνδυασμό επίσης, πρόεδρος ο Μπάμπης ο Καραταγλίδης. Επανεξελέγησαν αυτοί οι δύο και σε Καστοριά και σε Φλόρινα, που σημαίνει ότι συνεχίζουν το αξιόλογο έργο τους. Και στα Γρεβενά, εκεί είχαμε τρεις υποψηφίους, νομίζω ο Νίκος Οράμος. Νομίζω και εγώ, ναι. Δεν ο το Νίκος. Τσέκαρα, αλλά νομίζω πως ο Νίκος Οράμος. Θα μας το πει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Κοζάνης, που είναι κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Σάρη. Γεια σας. Σιδεροκέφαλος, καλή δύναμη, καλή αρχή. Όντως ο κύριος Ράμος είναι στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά είχε μία διαδικασία με τους αυτούς. Νομίζω είναι ο κύριος Ράμος. Δεν ξέρω κιόλας σας πω. Και εσείς όμως είχατε έτσι κάποια πράγματα. Είχαμε μία έφεση από τον κύριο Μόσχο για την, που έχει σχέση με την αυτοδυναμία σας, έτσι. Από ό,τι ξέρω, ναι, είναι να γίνει μία έσταση. Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέμα
που θα αποφασίσει το πρωτοδικείο, αν δεν κάνω λάθος. Το πρωτοδικείο δεν αποφάσισε ακόμη, δεν γίνεται καταμέτρηση τώρα των ψήφων. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι να γίνει σήμερα η καταμέτρηση. Mm-hmm. Είπαν μέσω σε αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει, αν έχει τελειώσει η καταμέτρηση. Mm-hmm. Εγώ δεν συμμετέχω σε τέτοιες διαδικασίες. Ναι, νομίζω ότι... Το δέχεστε ωστόσο εσείς αυτό. Να γίνει καταμέτρηση. Εντάξει, ναι. Είναι δικαίωμα του συνδυασμού να δει τα ψηφοδέλτιά του ξανά, να τα ξαναμετρήσει. Ναι, σας το ρωτάω αυτό, διότι θέλει να πάρει έδρα από εσάς. Από τις δύο να πάει στις τρεις και αν αφαιρεθεί η δική σας έδρα, πάλι έχουμε θέμα. Εγώ νομίζω και πιστεύω ότι την κρίση του κόσμου κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να την αλλάξει. Ο επιχειρηματικός κόσμος έδωσε στο συνδυασμό μας μια τεράστια διαφορά και μια τεράστια νίκη. 18 μονάδες από το δεύτερο και 40 μονάδες από τον τρίτο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο αφισβήτησης για αυτήν την νίκη μας στις εκλογές. Αλλά για μένα το έχω ξαναπεί ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που δεν περισσεύει καθόλου χρόνος. Μακάρι να είχαμε καθόλου χρόνο, γιατί δεν προλάβαμε ούτε να πιούμε ένα καφέ, να γιορτάσουμε, να χαλαρώσουμε για την νίκη μας. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και τα θέματα που δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθώ εγώ προσωπικά με τίποτα άλλο. Οπότε από την επόμενη μέρα ξεκινάτε δουλειά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει δουλειά. Ήδη από χθες ήμουνα σε επαφή με επιχειρήσεις. Ήταν μερικές επιχειρήσεις που έχουν ένα πρόβλημα με τις εξαγωγές. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στον επιχειρηματικό κόσμο και στο επιμελητήριο που πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν περισσεύει χρόνος καθόλου. Εμείς, όπως το δηλώσαμε και από την αρχή, μας ενδιαφέρει το επιμελητήριο και το να βοηθήσουμε τον κόσμο. Όλα τα άλλα, εντάξει. Ποια δύο πρώτα θέματα να πω ότι βάζετε σε άμεση προτεραιότητα, τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα? Καταρχήν, το άμεσο που πρέπει να κάνω εγώ τη Δευτέρα, γιατί δεν πρόλαβα, είναι να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που συμμετείχε στις εκλογές. Και τους υποψηφίους τους δικούς μου και αυτούς που εκλέχθηκαν και αυτούς που δεν εκλέχθηκαν και τους υποψηφίους των αντιπάλων συνδυασμών και όλον τον επιχειρηματικό κόσμο που ήρθε και ψήφισε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα άμεσα. Ένα μεγάλο και σημαντικό που πρέπει να λυθεί γρήγορα είναι τα προβλήματα τα οικονομικά που έχει το εκθεσιακό κέντρο, τα οποία πρέπει να τα δούμε και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Mm-hmm. Υπάρχει κίνδυνος να μην συνεχίσει τη λειτουργία του. Γνωρίζουμε ότι τα χρέη είναι αρκετά. Δεν έχουν ξεχρεωθεί κάποια. Υπάρχουν ανοιχτά οικονομικά ζητήματα. Έχει τεθεί και θέμα απόλυσης των εργαζόμενων, των δύο κοριτσιών που δουλεύουν. Υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα. Πώς θα το χειριστείτε λοιπόν αυτό από εδώ και πέρα? Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να δούμε όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα το ύψος των υποχρεώσεων και πόσο επίγουσες είναι αυτές. Δηλαδή να γίνει μια καταγραφή των υποχρεώσεων που έχει το εκθεσιακό κέντρο και των άμεσα απαιτητών υποχρεώσεων. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκθεσιακού κέντρου χρειάζεται, πιστεύετε? Ναι, ναι, γιατί θεωρούν κάποιοι ότι κάνει μια έκθεση το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τώρα μετατέθηκε, μπορεί να κάνει και το δάσος των ξωτικών τώρα που γίνει τα τελευταία 3 χρόνια, απαιτείται. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχει ένας χώρος που δεν αξιοποιείται καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας, για τη διοίκηση αυτή. Εγώ είπα και εξ αρχής και στο πρόγραμμά μου ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμο για τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι ένα στολίδι για την περιοχή. Εμείς θα το βάλουμε να δουλέψει. Θα καθίσουμε κάτω, θα σχεδιάσουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Γιατί δεν συμμετέχουμε μόνο εμείς. Βέβαια, είμαστε ο μεγαλομέτοχος. Συμμετέχει και η περιφέρεια και ο Δήμος και άλλα επιμελητήρια. Δηλαδή πρέπει να καθίσουμε κάτω να σχεδιάσουμε το πώς θέλουμε να λειτουργήσει το εκθεσιακό. Έγινε με κόπο το εκθεσιακό. Με κόπο έγινε και με προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Και εφόσον έγινε, κάτι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει. Εσείς έχετε στο μυαλό σας, εγώ σέβομαι, ναι, ναι, είναι ένα στολίδι. Ένα στολίδι που το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί και όσον αφορά τις υποδομές, ειδικά το ενεργειακό κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, έξοδα, να ζεσταθεί, για παράδειγμα, με τη θέρμανση έχει πολλά ζητήματα. Μπορεί να γίνουν χώροι μικροί για B2B συναντήσεις με επιχειρηματίες κτλ. Γιατί δεν έχει και ένα μεγάλο συνεδριακό χώρο η Κοζάνη. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα και δεν χρειάζονται και πολλά χρήματα. Πέρα από το εκθεσιακό, κύριε Σαρή, τι άλλο έχετε στις βλέψεις σας? Εμείς τώρα σχεδιάζουμε, αφού τελειώσουν οι διαδικασίες όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου, γιατί μέσα σε 5 μέρες από τη στιγμή που παραλάβει τα πρακτικά το επιμελητήριο, θα προχωρήσει την πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου και μετά της διοίκησης. Αρχαιρεσίες. Συγκρότηση της Διοικητικής Επιτροπής και όλα αυτά.
σχεδιάζουμε με τους συνεργάτες μου να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου όπου θα σας καλέσουμε όλους μαζί για να σας πούμε το πρόγραμμά μας, πώς θα ξεκινήσει όλα τα βήματα. Δηλαδή αυτό που ξεκινήσαμε προεκλογικά, το να ενημερώνουμε τον κόσμο και να είμαστε σε καθημερινή επαφή, θα το τηρήσουμε και μετά. Δηλαδή θέλω να, και το λέω έτσι χαριτολογώντας, να φτάσει ο επιχειρηματικός κόσμος να λέει δεν θέλω πλέον άλλη ενημέρωση. Μάλιστα. Από το επιμελητήριο. Κύριε Σαρή, το γεγονός ότι κατεβήκατε στο επιμελητήριο πολλοί συνδυασμοί αυτή τη φορά. Τέσσερις συνδυασμοί. Αυτό σημαίνει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκροτηθεί θα δούμε τέσσερα ξεχωριστά παρακλάδια ή θα δούμε μία ομάδα μαζί? Όχι, το επιμελητήριο είναι μια οικογένεια. Πρέπει να σεβαστούμε, γιατί κλείνει το 18 και 100 χρόνια ζωής από την ίδρυσή του. Εγώ, επειδή αυτό το διάστημα, τα 6 χρόνια, συμμετείχα στο Δέλτα Σίγμα και ερχόταν και εκ του νόμου και οι παλιοί πρόεδροι, ας πούμε, όπως είναι ο κύριος Ελευθεριάδης, ο κύριος Καπλάνου, ο κύριος Αποστολίδης, ο κύριος Σάβας, και μας δώσανε το στίγμα ότι το επιμελητήριο είναι μια οικογένεια, οι περισσότερες αποφάσεις παίρνονταν ομόφωνα και πάντα με γνώμονα το καλό των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου. Έχω μεγάλη ευθύνη να το διατηρήσω αυτό. Και δεν θα το αφήσω, δηλαδή, να υπάρξει διαχωρισμός στο επιμελητήριο. Πολύ καλά. Καλό αυτό, και καλό από αυτό το βήμα που μου δίνετε τώρα, όλους τους ανθρώπους που έχουν εκλεγεί, και τους λέω ότι το επιμελητήριο είναι μια οικογένεια. Να είναι προετοιμασμένοι να μπουν σε μια οικογένεια και όχι σε ένα χώρο πολιτικής ή άλλης αντιπαράθεσης. Έχετε πολύ, πολύ καλές σχέσεις επίσης, κύριε Σαρή, με προέδρους ανά την Ελλάδα που είναι και στο... και λόγω του χαρακτήρα μου, ναι, και έχουμε... στο επιμελητήριο Αθηνών και στο ΕΒΑ και τα λοιπά, ναι. Και με τον κύριο Χατζηθεοδόση Ιουάννη. Ναι, και με τον κύριο Μίχαλο και με όλους. Δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα επιδιώκεται από εδώ και πέρα να έρχονται στην περιοχή. Προχθές είχαμε, ας πούμε, τον κύριο Καβαθά. Τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ είχε μία συνάντηση με τον κύριο Καρπίδη και συζήτησε βεβαίως θέματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θα κάνετε τέτοιες επαφές και στο μέλλον? Στόχος δικός μου είναι, και της καινούργιας διοίκησης, είναι να κάνουμε ένα επιμελητήριο πολύ πιο εξωστρεφής. Ένα επιμελητήριο που θα λειτουργεί σαν κεντρικός φορέας, έτσι ώστε να φτιάχνει και να δημιουργεί και να απαιτεί πράγματα για την περιοχή. Ένα επιμελητήριο που θα συμμετέχει παντού. Ένα επιμελητήριο που θα είναι συνέχεια ο πρόεδρος στην Αθήνα και θα ζητά πράγματα από το κράτος των Αθηνών. Σίγουρα, για να πετύχουμε, θέλει συνεργασίες και με άλλα επιμελητήρια και με άλλους φορείς όπως είναι δήμοι, περιφέρειες κτλ. Η συνεργασία είναι το διακύβευμα το δικό μας της διοίκησης αυτήν. Μάλιστα. Κύριε Σαρή, καλή αρχή. Να πω και κάτι άλλο. Βέβαια, ότι... το μήνυμα για να κλείσουμε. Το μήνυμα ότι σε αυτές τις εκλογές, γι' αυτό που, το οποίο είμαι πάρα πολύ έτσι περήφανος και χαρούμενος, είναι το εξής. Ότι συμμετείχανε πάνω από 100, δηλαδή από τους 150 συμβούλους υποψήφιους, από όλους τους συνδυασμούς λέω εγώ, έτσι, πάνω από 100 νέοι επιχειρηματίες, που για πρώτη φορά συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες. Ναι, είδαμε ανανεωμένα ψηφοδέλτια. Ναι, είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον ο επιχειρηματικός κόσμος, ενώ περιμέναμε τα κόμματα ή οι πολιτικές δυνάμεις να ανανεωθούν και να δώσουν αυτήν την άλλη πνοή στη χώρα, στην κοινωνία, στην οικονομία, ή ακόμα και οι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, οι πνευματικοί, βλέπουμε όμως ότι ο επιχειρηματικός κόσμος τολμά και κάνει αυτό το εγχείρημα, και ειδικά ο νέος κόσμος, και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος πάρα πολύ για την περιοχή και για τον νομό. Θα αλλάξει το τοπίο, όχι μόνο το επιχειρηματικό, όλο το τοπίο του νομού, με αυτήν όλη την προσπάθεια που γίνεται από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε και να τους έχουμε κοντά μας να ασχοληθούν με πολλά πράγματα. Οπότε θα δούμε την επόμενη μέρα ένα σύγχρονο επιμελητήριο, όπως είναι και ο τίτλος. Ναι, ναι, ένα σύγχρονο επιμελητήριο, και ένα επιμελητήριο το οποίο θα είμαστε περήφανοι όλοι μας. Η συμμετοχή σας προβλημάτισε, για να κλείσουμε και με αυτό? Ήταν καλή συμμετοχή. Εντάξει, μακάρι να ερχόταν όλοι. Εμείς δεσμευόμαστε ότι την επόμενη φορά να φέρουμε περισσότερους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ σας, πάρα για πολύ. Που αφιερώσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς για ακόμη μια φορά, όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί όντως σταθήκατε δίπλα μας, δώσατε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είναι το επιμελητήριο και το τι θέλει να κάνει ο καθένας μας. Είχατε μια άψογη στάση και θέλω να σας ευχαριστήσω, και επειδή είστε και εσείς επιχειρήσεις και άνθρωποι που από την κρίση πάθατε την περισσότερη ζημιά, πιστεύω, από κάθε άλλο κλάδο, θα είμαστε και σε εσάς δίπλα για ό,τι χρειαστείτε. Το επιμελητήριο θα είναι δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Σαρή. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε δεύτερο μέρος με πολλά θέματα. Δεν θα είμαι εγώ εδώ στην επιστροφή όμως. Θα κάνετε άνοιγμα εσείς, κορίτσια. Καλησπέρα σας αγαπητοί και αγαπητές. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η οποία ονομάζεται 7 μέρες flashback. Αγαπητέ μου. Ευχαριστώ. Όπως καταλάβατε, Βάσο, έχεις χάσει τη δουλειά σου. Την έχω χάσει, δεν πειράζει, χαλά. Έχεις χάσει τη δουλειά σου. Δίνω το βήμα στα νέα παιδιά, στην νεολαία, γιατί εγώ γέρασα πια, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κοντά μας παιδιά της πρώτης λυκείου από το τρίτο γενικό λύκειο της Κοζάνης. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα η εμπειρία. Μικρόφωνο παρακαλώ. Έλα η εθελοντρία από εδώ. Το όνομά σου πες μας πρώτα. Ναι, Στέλλα Κατατίδου. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Πρώτη φορά έτυχε να βρισκόμαστε σε ένα τόσο οργανωμένο χώρο και συγκεκριμένα στην τηλεόραση, εντάξει. Mm-hmm. Διαφορετικό περιβάλλον, άλλα θέματα. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Μπράβο. Πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Εσύ, το όνομά σου? Στέλλα. Η Στέλλα. Γεια σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο το στούντιό σας. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς με τα μέσα? Δεν το έχω σκεφτεί βασικά. Άρχισε να το σκέφτεσαι τώρα. Ναι. Όχι, να το σκεφτείς καλά γι' αυτό. Όχι, να δείτε τι τραβάμε. Δεν είναι αγχωτική δουλειά? Τι λέγατε είναι πριν? Είναι λίγο, ναι, είναι. Είναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Το φανταζόμουν κάπως αλλιώς. Mm-hmm. Αυτό. Ελπίζουμε να είναι καλύτερο από αυτό που το φανταζόμουν. Ναι, ναι. Και από πίσω? Με λένε Ευαγγελία. Ευαγγελία. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα η εμπειρία? Είδες το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Πώς τα είδες? Είναι πάρα πολύ ωραία η εμπειρία. Δεν το είχα φανταστεί κι εγώ έτσι, ναι. Είναι πολύ ωραίο, ενδιαφέρον. Και πρώτη φορά μου δίνεται αυτή την ευκαιρία και είμαι πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Αλεξάνδρου, ο συνοδός σας, ο καθηγητής, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Είμαστε στη διάθεσή σας αν κάποια στιγμή ξαναχρειαστείτε κάτι, ειδικά και με τις ομάδες που έχετε στο τρίτο λύκειο που ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Θέλουμε κοινό. Μπορείτε να μας φέρνετε κάθε Σάββατο κοινό εδώ στην εκπομπή? Θα ήταν το ιδανικό. Θα ήταν το ιδανικό, αλλά. Πώς έχουν και μαθήματα. Πώς σας φαίνονται τα παιδιά? Ασχολούνται με τα μέσα, τους ενδιαφέρουν? Ναι, ναι. Τα παιδιά δεν έχουν εικόνα των μέσων. Όταν έχουν την πρώτη επαφή, τους αρέσει πάρα πολύ και ναι, θέλουν να ασχοληθούν. Πολλά από αυτά. Μάλιστα. Οπότε να σας ξαναπεριμένουμε. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Μείνετε κοντά μας να δείτε και το υπόλοιπο. Έλα, την υπόλοιπη μου, μη φύγετε. Έλα, τέρι μου. Γέμισε ομορφιά το πλάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα συνεχίσουμε τώρα με ρεπορτάζ πάλι, γιατί έχουμε και την καλεσμένη μας σε αυτό το μέρος, στην Πιτένη, η οποία είναι και ψυχολόγος, έτσι αγχώνεται λίγο. Αντί να μας ηρεμεί, την ηρεμούμε εμείς. Ο ψυχολόγος μας αγχώνεται. Δηλαδή. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με τη Σύση στην Πιτένη. Λέω να ξεκινήσουμε λίγο με την καρδιολογική κλινική του μαμά του νοσοκομείου Κοζάνης, διότι μίλησες με τον διοικητή, τον κύριο Χιωτίδη, και είπε ότι τέλος πάντων έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει πριν από 10 μέρες. Να θυμίσουμε, είχε βγει ο διευθυντής καρδιολογικής, ο κύριος Στέλιος Λαμπρόπουλος, και είχε πει ότι θα φύγουν κάποιοι ιατροί, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε προσλήψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού ή να υπάρξουν δύο επικουρικοί, προκειμένου να καλυφθεί λίγο το θέμα. Ο κύριος Χιωτίδης τότε είχε πει ότι το θεώρησε λίγο υπερβολικό αυτό, ότι δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας. Οπότε λύθηκε, ήρθε κάποιος γιατρός. Δεν ήρθε κάποιος γιατρός, απλά ο επικουρικός που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, ο επικουρικός που είχε έκανε μάλλον επίσκεψη εργασίας, άρχισε να πληρώνεται κανονικά και η σύμβασή του ανανεώθηκε όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Υγείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Και ο κύριος Χιωτίδης, όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, είπε για άλλη μια φορά τη δέσμευση του Υπουργείου ότι τους πρώτους τρεις μήνες του 2018 θα προκηρυχθούν θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, οπότε κατά προτεραιότητα η καρδιολογική κλινική
θα έχει σίγουρα έναν ή δύο γιατρούς. Για να ακούσουμε. Ομαλοποιήθηκε η λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χιωτίδη, η ανησυχία που προκλήθηκε μάλλον ήταν υπερβολική. Ο κ. Χιωτίδη σε δηλώσεις του εξήγησε πως ο κίνδυνος που υπήρχε να κάνει επίσκεψη εργασίας ένας επικουρικός γιατρός στην καρδιολογική δεν υπάρχει πια, αφού πληρώνεται κανονικά και η σύμβασή του ανανεώθηκε μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2018. Η σύμβαση του άλλου γιατρού τελειώνει τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε και ενημέρωση από το Υπουργείο, εφόσον υπάρχει άλλος επικουρικός γιατρός στη λίστα της συζήτησης, είπε, τότε η σύμβαση του γιατρού θα διακοπεί και θα προσληφθεί ο άλλος γιατρός. Εάν δεν υπάρχει άλλος γιατρός, τότε, εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί, θα παραταθεί η δική του σύμβαση. Υπάρχουν και πληροφορίες που μας λένε ότι κάποιοι από τους παλιούς επικουρικούς γιατρούς ενδέχεται κιόλας να μονιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή η καρδιολογική κλινική δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο κ. Χιωτίδης πρόσθεσε ακόμη πως η καρδιολογική κλινική υποστηρίζεται και θα συνεχίσει να υποστηρίζεται εφόσον χρειαστεί και από καρδιολόγο γιατρό που εργάζεται στα επίγοντα. Και πως είναι βέβαιο πως η κλινική θα έχει προτεραιότητα στις προσλήψεις γιατρών το 2018. Και επιπλέον, να σας πω ότι ακόμη και αν ένας εκ των δύο επικουρικών γιατρών προσληφθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα. Θα συμβεί ενδεχομένως ένα τετράμινο, πεντάμινο από σήμερα. Και ως εκ τούτου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχουν όλα τα περιθώρια να προσλάβουμε είτε μόνιμους γιατρούς για την καρδιολογική κλινική, είτε επικουρικούς γιατρούς. Επομένως, η ανησυχία μάλλον ήταν υπερβολική και νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να ησυχάσει. Μπορεί να προσέρχεται στο σύστημα νιώθοντας ασφαλής. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με την καρδιολογική. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, το οποίο επιμελήθηκε η Βάσο Ιαννουλίδου. Ήταν από τα αγαπημένα της αυτά με τον κόσμο, έξω στον πεζόδρομο, γυρλάντες, λαμπάκια να βοσβήνουν, χριστουγεννιάτικη αγορά, τσάντες. Και διακοπές. Εξορμήσεις λοιπόν, γιατί κάποιοι δεν λείπουν κι αυτοί. Φίλες και φίλοι που θα πάτε, θα πάνε. Έχουμε Άγιο Αθανάσιο, παραδοσιακούς οικισμούς, Νυμφαίο, τα δικά μας εδώ. Δεν μιλάω για Ράχοβα και τέτοια, δεν τα επιλέγουμε εκείνα τα μέρη. Νομίζω πως είναι λίγο δυσπρόσιτα για εμάς από εδώ. Ναι, δεν λέμε για εξωτερικό επίσης, που είναι λίγο δύσκολες οι εποχές, αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραίες μονοήμερες αποδράσεις μπορείτε να κάνετε, διήμερες, τριήμερες το πολύ, και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με την οικογένειά σας. Η ερώτηση που πρωταγωνίστησε στον Γκάλοπ ποια ήταν? Η ερώτηση πρωταγωνίστηκε πώς θα περάσετε τις γιορτές. Αυτή ήταν η ερώτηση, η βασική, και οι περισσότεροι είπαν οικογενειακά. Για να το συνδέσουμε και με την παρουσία της ψυχολόγου μας, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν μόνοι τους αυτές τις γιορτές. Γιατί νιώθουν μόνοι, είναι μόνοι? Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, να δούμε τον Γκάλοπ. Γιορτινός ο μήνας που διανύουμε και τα ελληνικά νοικοκυριά ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους, μιας και τα οικονομικά είναι περιορισμένα. Ενώ δεν λείπουν και οι Δυτικομακεδόνες που προγραμματίζουν εξορμήσεις σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, οι γιορτές έχουν άρωμα οικογένειας, με μικρούς και μεγάλους να μαζεύονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι, ανταλλάσσοντας ευχές και δώρα. Πού θα περάσετε τις γιορτές φέτος? Σπιτάκι μας. Ναι, σπιτάκι είναι οικογενειακά. Οικογενειακά όπως πάντα. Εδώ στην Κοζάνη ή σε κάποιο Κοζάνη? Ναι. Σε χωριό δίπλα είμαστε. Ναι, περιμένετε Καρδίτσα. Και κόσμο, έτσι όλη την οικογένεια να μαζευτεί? Ναι. Παιδιά ενδεχομένως, εγγόνια? Εγγόνια, ναι. Θα πάρετε και τα δωράκια? Κάτι λίγο, γιατί φέτος, πού να φτάνουν, ούτε το κοινωνικό μέρισμα πήραμε, 500 ευρώ συνταξίουχα είμαι, δύο κόρες, δύο εγγόνια. Κάτι ωστόσο θα πάρει. Κάνα πιτζαμάκι έτσι για το καλό του χρόνου. Έτσι, για... Να περάσετε όμορφα. Καλά. Και πρωτοχρονιά εδώ θα είστε? Εδώ. Στο τρέξιμο και στη δουλειά. Εδώ Κοζάνη. Ναι, γιατί... Δεν έχετε σκοπό να φύγετε κάπου? Όχι. Κάποια απόδραση, μείνει? Όχι, καθόλου. Ναι. Εδώ γιατί δουλεύουμε, οπότε εδώ. Έχετε οικογένεια? Ναι. Οικογενειακά λοιπόν? Οικογενειακά. Τα βγάζετε όλα, τα μαζεύετε να πάρετε οικογένεια και να φύγετε Χριστούγεννα? Κάτι προγραμματίζουμε. Απόδραση πού? Προς το παρόν όχι κάτι σίγουρο, αλλά τι σκέφτεστε? Εντός Ελλάδος. Εντός Ελλάδος, ναι. Εντός σε κάποιο Ελλάδος. Χειμερινό προορισμό? Ναι. Mm-hmm. Ηπείλιο, Γιάννενα, το σκεφτόμαστε, θα δούμε. Πάρα ακόμη πολύ ωραία. Δεν έχουμε κλείσει κάπου, αλλά... Όλη η οικογένεια? Τα παιδιά όχι, θα πάνε μόνα τους, οπότε με τη σύζυγο. Θα το απολαύσετε με τη σύζυγο. Ναι. Να περάσετε πολύ όμορφα. Να χαρώσουμε λιγάκι, ναι. Να ξοδέψουμε χρήματα ή θα είμαστε... Ό,τι μπορούμε.
σίγουρα θα ξοδέψουμε κάποια χρήματα. Για να περάσουμε καλά. Αλλιώς δεν περνάς καλά. Αν δεν ξοδέψεις, δεν περνάς και καλά. Εδώ βλέπετε εκδρομές για Χριστούγεννα, Βιουδαπέστη, Βιέννη και τι δεν έχει. Πολλά πακέτα. Σκέφτεστε να πάτε κάπου? Για έξω, όχι. Για μέσα, εντός της χώρας? Ναι. Πού σκέφτεστε? Εδώ, Καϊμαντσαλάν, πάνω. Α, πολύ. Το συνηθίζετε, δηλαδή πάτε κάθε χρόνο? Ναι. Έχετε κάποιο σπίτι εκεί? Όχι. Μηνίκιο. Πολύ ωραίο. Οικογενειακός? Εννοείται. Και παιδιά, να χαρούν και τα παιδιά? Ναι. Θα ξοδέψετε χρήματα ωστόσο ή θα είμαστε πιο σφιχτοί? Μπα, θα ξοδέψουμε, εντάξει. Έχετε την άνεση ακόμη? Υπάρχει, ναι. Εδώ θα μείνω. Εδώ. Οικογενειακά, με παιδιά? Με τα παιδιά σίγουρα. Ναι. Συνηθίζετε να μένετε εδώ ή να κάνετε κάποιες αποδράσεις? Δεν κάνω καμιά αποδράση, μένω εδώ. Θα ξοδέψουμε φέτος τα Χριστούγεννα λεφτά? Από τη στιγμή που μας ρημάξανε, εμένα τουλάχιστον το 60% των αποδοχών μου, και να ήθελα να πάω κάπου, δεν έχω διάθεση. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ, στην Κοζάνη. Οικογενειακά? Οικογενειακά. Ναι. Θα μαζευτείτε έτσι όλοι γύρω από το τραπέζι που λέμε, το γιορτινό? Όσοι μείνουμε εδώ θα μαζευτούμε γύρω από το τραπέζι. Παλαιότερα φεύγατε, κάνατε κάποιες αποδράσεις, χειμερινούς προορισμούς? Κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά, ναι. Από πέρυσι το κόψατε? Έχει μερικά χρόνια που το έχουμε κόψει. Μειωμένος ο προϋπολογισμός? Όλα μειωμένα και προσπαθούμε να περιορίσουμε κι άλλο. Τα παιδιά πώς χαίρονται εδώ στην Κοζάνη? Με διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου. Μας καλύπτουν? Πιστεύω ότι πάμε καλά. Εδώ. Κοζάνη? Ναι. Οικογενειακά ωστόσο? Ναι. Μάλιστα, είναι μεγάλη οικογένεια. Είναι. Παιδιά, εγγόνια? Είναι εγγόνια, τέσσερα εγγόνια. Τρία παιδιά με τις γυναίκες τους. Θα τους μαζέψετε όλους εσείς? Θα φροντίσετε έτσι το τραπέζι να είναι πλούσιο? Βεβαίως, ναι. Και τα οικονομικά μας? Εντάξει, καλά. Δόξα τω Θεώ. Θέλω να μου πείτε πού θα περάσετε τις γιορτές φέτος. Στην Κοζάνη θα παραμείνω. Οικογενειακά? Οικογενειακά πάντα. Ναι. Οικογενειακά με τα παιδιά μου, με την ύφη μου και με τους φίλους μου. Υπάρχει και κόσμος όμως που δεν έχει κανέναν. Αν βρούμε κανένα μοναχικό, θα τον καλέσω να του προσφέρω το φαγητό, το κρασάκι και να τα πούμε ένα χεράκι. Αν ξέραμε το τηλέφωνο του κυρίου, νομίζω πως θα είχε πολλές προσκλήσεις. Γνωστός είναι ο κύριος. Α, γι' αυτό. Το έχουμε, να το δώσουμε στον αέρα, λες. Λοιπόν, έχει τεράστιο σπίτι, μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Πριν να καλησπερίσουμε την καλεσμένη μας, επειδή ο κόσμος στέλνει πάρα πολλά μηνύματα και στα προσωπικά μας social media κτλ. Και παίρνουν και τηλέφωνα, να στείλουμε την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας που μας παρακολουθείτε κάθε Σάββατο μέσα από τη συχνότητα του Φλας. Αυτή την ιδιαίτερη προσπάθεια που κάνουμε εδώ με το Σωκράτο Μουτίδη. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς μου επιτρέπεις να στείλω στο φίλο μου τον Κοσμά τον Παπαϊωάννου, στο όμορφο και γραφικό Τσοτήλη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μαζεμένοι εκεί, καλή παρέα και μας βλέπουν. Γιγαντοοθόνη και τέτοια. Σε καφέ παρακαλώ. Γιγαντοοθόνη, μπύρες κλπ. Γιγαντοοθόνη, γιατί εκεί ο Κοσμάς έχει ρίξει χρήμα. Βλέπω, έτσι όπως το λες, είναι σαν να βλέπω ποδόσφαιρο, ρε παιδί. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Έχουμε και τους φιλάθλους από κάτω. Χαιρετισμούς, λοιπόν, στο Τσοτήλη. Λοιπόν, ώρα για καλεσμένη, για να κλείσουμε και το πρώτο μέρος με την καλεσμένη μας. Η κυρία Σίση Πιτέν είναι κοντά μας, η ψυχολόγος. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Ακούσατε τον γκάλωπ. Το ακούσα. Ακούσατε τις απόψεις των πολιτών. Συμφωνείτε με αυτά που ακούσατε? Ναι, γιατί όλοι περιμένουμε τις γιορτές με ανυπομονησία, γιατί θεωρούμε ότι είναι το ιδανικό διάλειμμα για μας, την καθημερινότητα. Θεωρούμε ότι είναι είναι μια γιορτή καθαρά οικογενειακή, όπου ανταμώνουμε όλοι, όπου υπάρχει ιδιαίτερη αγάπη, υπάρχει ιδιαίτερη ζεστασιά. Είναι περίοδος όπου ζητάμε συγγνώμη και υπάρχει συγχώρεση. Και είναι η περίοδος που εκδηλώνουμε όλοι τα συναισθήματά μας, πολύ πιο έντονα. Ανταλλάσσουμε δώρα, ευχές, ναι, η λάμψη αυτή που υπάρχει. Όλα φωνάζουν Χριστούγεννα. Απλά θέλω να σας πω και κάτι εδώ, ότι σκεφτείτε ότι αυτό συνδέεται και με τον τρόπο που ωρεοποιούνται και εμπορευματοποιούνται οι γιορτές. Αν σκεφτείτε οι διαφημίσεις, οι στολισμοί, τα δώρα, οι εκπομπές, τα τραγούδια, τα ρούχα, όλα αυτά φωνάζουν Χριστούγεννα. Γι' αυτό και όσο πάμε κάθε χρόνο, όλο και νωρίτερα βλέπουμε στολίσμα. Ναι, σκεφτείτε ότι τα Χριστούγεννα κατέληξαν να είναι ένα πανάκριβο εμπορικό προϊόν, κάνοντας όλους εμάς το να θέλουμε να αποκτήσουμε όλο και περισσότερα. Γιατί λέμε ότι πώς θα αποκτήσουμε πιο πολλά δώρα, πώς θα κάνουμε πιο πολλά δώρα, πώς θα πιούμε περισσότερο, πώς θα ξεκουραστούμε
περισσότερο. Και όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει αυτά και δεν ανταποκρίνεται σε όλο αυτό, τότε υπάρχει αυτό που λέμε μέσα μας μια θλίψη, μια στεναχώρια. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην είναι τόσο χαρούμενοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να περιμένουν, έχοντας στο μυαλό τους ίσως αυτή την ψευδαίσθηση, να ανεβαίνουν την περίοδο αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, που είναι πολύ χαρούμενοι στη ζωή τους γενικότερα και τα Χριστούγεννα την περίοδο αυτή τη βιώνουν καταθλιπτικά. Ναι. Από τι προκαλείται όλα αυτά? Πού οφείλεται? Οι λόγοι που προκαλούνται είναι από. Πρώτα θα ξεκινήσω από οικογενειακά προβλήματα και διαμάχες που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν περιμένουμε την ημέρα των Χριστουγέννων αλίμονο για να λυθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως, συνήθως είναι αυτό που με ρωτήσατε πριν, κύριε Μουτίδη, όταν είπατε ότι πώς γίνεται την ημέρα των εορτών πάρα πολλές οικογένειες να υπάρχουν συγκρούσεις. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα ότι παιδιά που μαζεύονται, που είναι φοιτητές ή οτιδήποτε, ο καθένας κάνει το πρόγραμμα της ζωής τους με διαφορετικούς ρυθμούς. Όταν αυτοί οι ρυθμοί συμπίπτουν με την οικογένεια, δεν μπορεί να εφάπτονται μεταξύ τους και να ταιριάζουν, να είναι απόλυτα ταιριαστοί. Οπότε έχουμε συγκρούσεις. Συγκρούσεις μπορεί να έχουμε ακόμη και από την ώρα που θα ξυπνήσει κάποιος και να θέλει να φάει, μέχρι και το τι θα κάνει το βράδυ. Mm-hmm. Που ξεκινάει από μια. Ότι δεν εφαρμόζουν το ίδιο πρόγραμμα. Ακριβώς. Συνηθίσει ο ρεπορτάζ. Ξέρετε, πριν από ένα χρόνο είχα κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ με την εγκληματολόγο, την διδάκτορα, την κυρία Μαρία Αλβανού, η οποία με βάση μια μελέτη μας είχε πει αυτό ακριβώς, ότι πάντα σε περιόδους όπου η οικογένεια έρχεται κοντά, υπάρχουν συγκρούσεις. Ένα Πάσχα, υπάρχουν όχι απλά συγκρούσεις, αυξάνεται δραματικά τα εγκλήματα μεταξύ των οικογενειών. Σε πολλά γιορτινά τραπέζια δηλαδή. Υπάρχουν. Εγώ θα σας πω να γνωρίζετε ότι τα Χριστούγεννα είναι και εποχή του χρόνου που οι άνθρωποι βιώνουν τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης. Και δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Ναι, γιατί όμως, γιατί αυτό? Υπάρχει, είναι όλο αυτό το άγχος του στερεότυπου ότι είναι γιορτές και πρέπει να είμαι καλά. Λειτουργεί αντιδραστικά δηλαδή. Ναι, ότι πρέπει να είμαι με φίλους, πρέπει να είμαι με την οικογένεια, ότι πρέπει να έχω όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να μπορέσω να ικανοποιήσω ανάγκες και δικές μου και της οικογένειας και των φίλων μου ή οποιοδήποτε άλλου συντρόφου ή οτιδήποτε έχω. Είναι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, οικονομική κρίση που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση και επίσης είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Απώλεια είναι πιο έντονη αυτές τις μέρες. Όταν έχει προηγηθεί, ας πούμε, η απώλεια ή όταν τη βιώνει εκείνη την περίοδο. Και όταν έχει προηγηθεί. Έχει έρχεται στη μνήμη δηλαδή αυτό. Ναι, συνήθως σκεφτόμαστε τον άνθρωπο που χάνουμε ουσιαστικά την περίοδο των εορτών. Γιατί αισθανόμαστε πιο πολύ μόνοι. Ο νους μας πάει. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε μπει στη διαδικασία να νιώσετε πώς ήσασταν παιδιά. Έχουμε την ανάγκη να εξωτερικεύσουμε συναισθήματα της παιδικής μας ηλικίας. Ναι, γινόμαστε σαν παιδιά. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε να ξεχάσουμε για λίγο τα προβλήματα που συμβαίνουν τώρα. Κυρία Αυτή Φτενή, την εποχή. Ναι, οι άνθρωποι που νιώθουν μόνοι για διάφορους λόγους, είτε γιατί η οικογένειά τους είναι μακριά, είτε γιατί εσωτερικά νιώθουν μόνοι. Πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό, τι μπορούμε, ή πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε εμείς, το οικείο. Ωραία, λοιπόν, ακούστε, υπάρχει, καταρχήν θα αποβάλουμε το στερεότυπο των ευτυχισμένων, ποιες είναι οι ευτυχισμένες γιορτές. Ευτυχισμένες γιορτές σημαίνει ότι όπως αισθάνομαι εγώ να τις δημιουργήσω και να τις κάνω ευτυχισμένες. Σκεφτείτε ότι είναι οι στιγμές μας κάνουν, μας δίνουν ευτυχία. Να σκεφτόμαστε εκ πρώτης όλα όσα έχουμε και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Συνήθως, όταν παθαίνουμε κάτι, μετά λέμε ότι αυτό που περνούσαμε δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Να θέσουμε ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, είναι να θέτουμε όρια στα χρήματα που θα ξοδέψουμε, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων μετέπειτα. Επίσης, να γίνουμε θελοντές, εμείς οι ίδιοι. Και τι εννοώ? Υπάρχουν διάφορες ομάδες που είναι κοινωνικοποιημένες σε αυτό το τομέα για να μπορούν να βοηθήσουν σε κάποια γυροκομεία, παράδειγμα, που οι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι, ξέρετε, που είναι εγκαταλελειμμένοι. Και όχι μόνο, υπάρχουν άρρωστοι που είναι στα νοσοκομεία, από παιδάκια, από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγάλοι. Να γίνουμε λοιπόν εθελοντές, να προσφέρουμε οτιδήποτε μπορεί εμάς να μας κάνει να νιώσουμε χρήσιμους, να μας κάνει να νιώσουμε ευτυχισμένους. Μάλιστα. Και να πάρουμε κι εμείς. Επίσης, μπορούμε να πάμε σε κάποια εκδήλωση.
του τόπου μας. Mm-hmm. Να πάμε σε ένα μέρος του τόπου μας που δεν έχουμε επισκεφτεί ποτέ. Να κάνουμε μια βόλτα. Να παρακολουθήσουμε μια ταινία. Ένα θέατρο. Μια παράσταση. Μια εκδήλωση. Και επίσης, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, για κάποιους το λέω, οι οποίοι σκεφτείτε ότι όλοι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν αυτόν τον καιρό και δουλεύουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν. Να νιώσουν ότι είναι περίοδος ξεκούρασης. Είναι περίοδος που κάνω κάτι το οποίο δεν μπορώ να το κάνω στην καθημερινότητα. Και δεν εννοώ ότι μόνο ότι είναι το γιορτινό τραπέζι ή του να βγω έξω και να πιω πάρα πολύ, να ξενυχτήσω πάρα πολύ, δηλαδή να τα κάνω όλα σε υπερβολικό βαθμό. Να κοιμηθεί. Α, ναι. Αν θεωρεί ότι ο οργανισμός του χρειάζεται ξεκούραση, να κοιμηθεί. Να ξεκουραστεί. Ορίστε. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν συμβουλές, οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί τα ξέρουν, τα λένε. Επίσης, μπορεί να κάνει και ένα δείπνο για τον ίδιο τον εαυτό. Σκεφτείτε πόσο ωραίο πράγμα είναι το να μαγειρέψει κάποιος για τον ίδιο τον εαυτό και να στρώσει ένα τραπέζι και να καλέσει ένα φίλο του, να πάρει ένα τηλέφωνο. Πάντως, το σημαντικότερο είναι ότι κάποιοι, αν πραγματικά αισθάνονται κάπως έτσι. Δεν είναι ντροπή να ζητήσουν βοήθεια. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα πρέπει να το μοιραστούν. Και επίσης αυτό θέλω να πω, ότι να μοιραστούμε τα συναισθήματα που νιώθουμε. Σήμερα δεν έχουμε μάθει να εκδηλώνουμε ό,τι αισθανόμαστε. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να πάρουμε να πούμε ένα σ' αγαπώ, μια συγγνώμη. Όλα αυτά που μπορεί να δέσουν καλύτερα τους ανθρώπους σήμερα. Και αυτό σε κάθε χρονική στιγμή. Ακριβώς, δεν χρειάζεται ακριβώς. Να είναι Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Πόσο μάλλον όμως όταν οι γιορτές σε δημιουργούν ένα κλίμα. Ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα αλληλεγγύης, ναι, και αγάπης. Mm-hmm. Μάλιστα. Και τι να ευχηθούμε λοιπόν. Εγώ σε αυτή τη φάση χρόνο θέλω να ευχηθώ ότι σε δύσκολους καιρούς μόνο η αγάπη και η αλληλεγγύη δίνουν αξία στις μέρες μας. Κάνουν καλύτερη την ποιότητα ζωής μας. Ας ευχηθώ και μακάρι σε όλους μας αυτά τα Χριστούγεννα να είναι μοναδικά, μαγικά. Έτσι όπως ο καθένας μπορεί να τα σκέφτεται και όχι έτσι όπως πρέπει να είναι. Είναι μακάρι υποκειμενικό το πώς περνάει ο καθένας τις στιγμές. Ακριβώς. Μακάρι αυτές οι γιορτές να είναι για όλους μας ανθρώπινες και γεμάτες ζεστασιά, κυριολεκτικά και μη. Σας ευχαριστούμε πάρα καλές πολύ. Καλές γιορτές, με υγεία και ευτυχία για όλο τον σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Το Σαββατοκύριακο αυτό το αφιέρωσε σε εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα-γρήγορα. Για να επιστρέψουμε με το τρίτο τελευταίο μέρος. Σήμερα δεν θα έχουμε πω τέταρτο. Ρεπορτάζ. Το έμαθες τώρα. Το έμαθα. Πάμε. Τρίτο και τελευταίο μέρος λοιπόν. Εγώ τώρα βλέπω αυτή την εικόνα. Τι να πω, πείτε μου τι να πω. Ή ότι είμαι ένα λουλούδι, ας πούμε. Ότι είμαι μια οπτασία. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πιτένη. Τι να πούμε για τη Σύση την Πιτένη. Που μας άφησε αυτά τα πολύ όμορφα γκί που φέρουν τύχη. Τύχη και κάτι άλλο νομίζω είπε. Ότι άμα τα κρατήσουμε έτσι και φιληθούμε, πραγματοποιείται κάθε μας ευχή. Δεν διευκρίνησε πώς πρέπει να φιληθούμε. Στο μάγουλο, έλα Σοκράτη μου. Κράτησε χρόνια το. Πολλά. Από κάτω έτσι. Από κάτω και χρόνια πολλά. Άντε, καλές γιορτές. Λοιπόν, την έκανες την ευχή τουλάχιστον. Την έκανα την ευχή. Να τελειώσουμε σίγουρα την εκπομπή, γιατί από το κοντρόλ μας πιέζουν. Αυτή είναι η τώρα γελώ, μην γυρίσει από εκείνο το μάγουλο. Λοιπόν, πρώτο μας θέμα στο τρίτο και τελευταίο μέρος είναι ένας αγαπημένος χώρος των Κοζανητών. Είναι το Ξενία. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Α, έχω κραγιόν σίγουρα. Ναι, θα στο βγάλω εγώ φωτογραφία. Να αρχίσεις, λοιπόν, θα καθίσουμε έτσι λοιπόν. Ναι. Ένας αγαπημένος λοιπόν χώρος των Κοζανητών, το Ξενία. Εγώ ήρθα το 2005 στην Κοζάνη, οπότε δεν το έζησα. Προχθές όμως που πήγα και πήρα πλάνα από το συγκεκριμένο χώρο, βρέθηκε ένας παλιός Κοζανίτης εκεί, ο οποίος έκανε βόλτα το σκύλο του και μου είπε δύο ιστορίες που ήταν πάρα πολύ όμορφες. Θες να σου πω εγώ για το Ξενία, που πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο, με πήγαιναν οι γονείς μου. Κατάλαβα λοιπόν, ήθελα να καταλήξω ότι κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χώρος για κάποιους Κοζανίτες που έζησαν εκεί. Φυσικά έχουμε μνήμες, αναμνήσεις, εμπειρίες. Πηγαίναμε τότε οικογενειακώς. Τέλος πάντων, τα παλιά τα χρόνια πιο πολύ μαζευόταν ο κόσμος. Παιδιά, παίζαμε πάνω, κάτω, δεξιά-αριστερά. Ήταν φανταστικό το μέρος. Να σε ελπίσουμε λοιπόν ο Δήμος Κοζάνης και οι προσπάθειες που γίνονται με την Εταιρεία Διαχείρισης Τουριστικών Ακινήτων να αποδώσουν καρπούς. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία συνάντηση στην Αθήνα. Θα τη δούμε στο επόμενο ρεπορτάζ.
Και από ό,τι φαίνεται, ο Δήμαρχος Κοζάνης δήλωσε αισιόδοξος ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ένα βήμα ουσιαστικά είναι πριν την παραχώρηση στο Δήμο και από εκεί και πέρα ο Δήμος θα πρέπει να εκπονήσει μια μελέτη για να καταλήξουν στο τι ακριβώς θα γίνει με το ξενείο. Για να δούμε το θέμα. Πολύ κοντά στην παραχώρηση του ξενία από την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου βρίσκεται ο Δήμος Κοζάνης μετά τη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα για το θέμα και προέκυψε πως το ξενία μπορεί να αξιοποιηθεί με το πρόγραμμα Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοζάνης, η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου έχει πάρει ήδη απόφαση για πιθανή παραχώρηση του κτηρίου στο Δήμο υπό συγκεκριμένους διαπραγματεύσιμους όρους. Είμαστε σε μια φάση συζήτησης. Σαφώς όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και να διευκρινιστούν. Υπάρχει πλέον μια βάση πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο μας δίνει κάποιες δυνατότητες. Έγινε συζητήσεις και με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για πιθανή υποστήριξη εκ μέρους τους στην πρωτοβουλία μας. Στο επόμενο διάστημα, εμείς θα πρέπει να εκφωνήσουμε μια σχέδιο βιωσιμότητας της όποιας πρωτοβουλίας θέλουμε να πάρουμε για να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε ζωή στο ξενία. Οφείλω να πω παράλληλα όμως ότι δεν είναι ούτε μια εύκολη υπόθεση, ούτε μια δεδομένα έτσι, μια περίπτωση που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτικό. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μια χρήση του συγκεκριμένου κτηρίου προς ένα βιώσιμο και ένα μοντέλο λειτουργίας που θα μπορεί να υπάρχει και να επιβιώσει για τα επόμενα χρόνια. Στη συνάντηση στην Αθήνα συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, ο Βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Γιώργος Τερζάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ιωαννίδη, ο Δήμος το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε εκπώνηση μελέτης σκοπιμότητας για την πιθανή αξιοποίηση του ξενία, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Κοζανίτες και για την πόλη και για πολλά χρόνια δυστυχώς παραμένει εγκαταλελειμμένο και απαξιωμένο. Νομίζω ότι η κατεύθυνση μας είναι να αξιοποιήσουμε το ξενία στο καλύτερο δυνατό ώστε να του δώσουμε ζωή. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι η συζήτηση μας με την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων του Δημοσίου δεν ξεκίνησαν τώρα. Έχουν πολύ καιρό με τους οποίους συζητάμε. Προσπαθώντας να δούμε πιθανές χρήσεις και συναξιοποίηση ή αξιοποίηση του χώρου. Εμείς νομίζω το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί ο χώρος και να πάρει ζωή έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχουμε μια στερεότυπη άποψη για το θέμα. Έτσι, ούτως ή άλλως, νομίζω αυτό θέλουν και οι Κοζανίτες και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις, όπως και να έχει το θέμα, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και απλά όλοι νομίζω αξίζει να ξέρουν ότι γίνεται προσπάθεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής το τελευταίο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα και για το ξενείο της Κοζάνης. Μάλιστα. Άμα ξαναλειτουργήσει, λοιπόν, θα σε πάρω. Ναι, γιατί σε πάω για καφέ. Η θέα είναι απίστευτη πάντως. Είναι πολύ ωραία η θέα. Οι εικόνες που είδατε είναι από προχθές και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Όχι ότι είχα πάει, δεν πήγα πρώτη φορά. Απλά στο συγκεκριμένο μέρος εκεί στην καφετέρια είχα πάει πρώτη φορά και είδα τη θέα. Κάποια στιγμή είχε πάρει και φωτιά. Ναι. Το είχα καλύψει ως θέμα πριν αρκετά χρόνια. Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Αυτό θέλει πλήρης ανακατασκευή χρειάζεται. Ό,τι δεν χρησιμοποιείται. Ακριβώς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο και πάλι. Είδατε πόσο κόσμο είχαμε σήμερα. Τι ωραία που περνάει. Ωραία, ναι, και περνάει και πολύ ωραία η ώρα έτσι. Έτσι. Τη Βάγια τη Λαμπροπούλου έχουμε κοντά μας. Εκπαιδευτικός. Μία γυναίκα πολύ άσχολη και με τι δεν ασχολείσαι. Καλησπέρα, καλώς ήρθες καταρχάς. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς να σου μιλήσουμε τώρα στο πληθυντικό. Γιατί μας συνδέουμε και. Ενικό βάσο, στον ενικό, ας μιλάμε καλύτερα. Με αφορμή λοιπόν την παράσταση Τα Στίγματα από το Διπεθέ Κοζάνη, συμμετείχες και εσύ στο team των ηθοποιών σε κατέχει το ταλέντο της υποκριτικής και τα πας περίφημα, να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την ιδέα. Η πόλη στη σκηνή είναι ένα όραμα της Δημοπούλου της Ελένης, η οποία ήταν καλλιτεχνική διευθύντρια στο ΔΠΘ για τα τελευταία χρόνια. Το έκανε πράξη με τα παιδιά που πέρασαν στα εργαστήρια του ΔΠΘ Κοζάνης, με πρώτο δάσκαλο και μοναδικό για μας όλους, που έβαλε τις γερές βάσεις για όλα αυτά τα παιδιά, τον Κωνσταντίνο τον Παμπίλα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ τον γνώρισα πριν 10 χρόνια, τον Παμπίλα στην Πτολεμαίδα και όχι στο ΔΠΘ Κοζάνης. Η Ελένη Δημοπούλου λοιπόν έβαλε σε αυτό το όραμα πόδια, προσπάθησε και έδεσε αυτή τη σκηνή με σπουδαίους ανθρώπους που δούλεψαν γι' αυτό. Μας έφερε όλους εμάς από το εργαστήριο σε αυτήν την ομάδα. Δεθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Είναι η δεύτερη παραγωγή Τα Στίγματα. Έχουμε οράματα για πολλά πράγματα. Είμαστε πολύ δεμένοι και προσπαθούμε μέσω της δημιουργικότητάς μας και με συνεργασίες που είναι εξαιρετικές είτε στις πόλεις της Κοζάνης είτε εκτός Κοζάνης να συνεχίσουμε όλη αυτή τη δουλειά. Γιατί όχι γιατί μόνο αγαπάμε το θέατρο, αλλά γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους. Η παράσταση αυτή πώς προέκυψε. Η ιδέα δηλαδή το να κάνετε μια παράσταση που έχει θέμα τον Κρόκο. Πώς προέκυψε. Αυτή η ιδέα προέκυψε από δύο παιδιά ηθοποιούς, τον Δημήτρη τον Τάσκα και τη Θάλια τη Γρίβα που ευχαριστούμε θερμά, οι οποίοι ήταν εδώ ηθοποιοί πέρυσι τον Ιανουάριο.
αποφάσισαν να ψάξουν τα αξιοθέατα της πόλης και βλέπουν ότι το Κρόκος, το φυτό Κρόκος, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία που δεν την ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι εδώ στην πόλη μας. Και πολλοί κροκοπαραγωγοί δηλαδή δεν γνωρίζουν, άνθρωποι που ασχολούνται και με τον κρόκο ακόμη. Αν και μέσω αυτονών, γιατί είναι μέσα από συνεντεύξεις, ένα είδος ντοκιμαντέρ έγινε, βρήκαμε αληθινές ιστορίες, όπως και την πραγματική ιστορία του κρόκου ανά των εποχών, αλλά και αληθινές ιστορίες καθημερινότητας από ανθρώπους φυσιολογικούς, από όλους εμάς. Δηλαδή, μαρτυρίες. Ναι. Είναι δηλαδή ένα κείμενο που γράφτηκε από αληθινές ιστορίες. Και αυτό που βγάλαμε ήταν αφηγηματικό. Mm-hmm. Ναι, ωστόσο έχει όλη τη διαδρομή του Κρόκου και έχει και τα καλά και τα αρνητικά. Γιατί και η συλλογή του Κρόκου είναι δύσκολη. Επειδή το είδα, την παρακολούθησα την παράσταση και όσοι την παρακολουθήσαμε έχουμε ενθουσιαστεί και θεωρώ ότι όλοι έπρεπε να πάνε. Θα μου πεις πώς πήγε. Είχαμε ανταπόκριση. Ναι, υπήρχε ανταπόκριση. Δεν έχουμε στόχο προς το παρόν να το ξαναπαίξουμε. Αν το απαιτήσει το κοινό, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, θα μπορούσε να βγει και εκτός όμως αυτή η παραγωγή. Και αυτό έχουμε προτάσει, συζητάμε γι' αυτό. Mm-hmm. Θα δείξει όμως, δεν έχουμε κάτι έτοιμο για να μπορούσουμε να το πούμε. Ναι. Και είχε πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία, Σοκράτη. Εγώ δεν το είδα και η αλήθεια είναι πως μου είπες πάρα πολύ καλά λόγια και πραγματικά είπα κρίμα. Σκηνοθέτηση, η Σοφία. Μίλησες για την υπέροχη σκηνοθεσία. Έχουμε τη Σοφία την Αντωνίου, η οποία μας σκηνοθέτησε και στα δύο έργα μας. Είναι πρώτα απ' όλα ένας υπέροχος άνθρωπος και αυτό είναι που βγαίνει. Μας δίνει χαρά, μας δένει, μας αγαπάει ιδιαίτερα, αλλά είναι και ιδιαίτερα δημιουργικός. Οι ιδέες της έχουν ξεπεράσει τα πράγματα που υπάρχουν σαν φυσιολογικοί. Κατάσταση. Είμαστε σε άλλο επίπεδο με τη Σοφία. Την αγαπάμε πολύ, έκανε πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε ετερόκλητοι άνθρωποι και μπόρεσε και μας έδεσε σαν μια ομάδα, χωρίς να αδικήσει ποτέ κανέναν, με μεγάλη ηρεμία. Βλέπεις τα μάτια της και λιώνεις. Είναι μια σκηνοθέτητα που ξέρει μόνο με το βλέμμα να μαγνητίζει. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική, την ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να την ξαναέχουμε κοντά μας. Τι κράτησες εσύ, Βάγια, μέσα από αυτή την παράσταση? Τη χαρά του να μπορείς να αποδώσεις πράγματα. Τη χαρά του ότι μπορείς να ζεις τη ζωή, να συνεργαστείς με ανθρώπους. Ο Κρόκος δεν έχει να κάνει με την ιστορία μόνο του Κρόκου σαν φυτού, που την ξέρουμε εδώ στην Κοζάνη, mm-hmm. και προσωπικά έχω εργαστεί στον Κρόκο σαν εργάτρια. Ήταν το ζήτημα ότι μικρά και μεγάλα πράγματα της ζωής στιγματίζουν τις πορείες μας. Όποιος μπορεί από εμάς. Εξού και τα στίγματα. Μπράβο. Μπορεί μετά να τις αποδώσει την αξία που πρέπει. Τα πάντα γίνονται στη ζωή μας για κάποιο λόγο. Mm. Ακόμα το παραμικρό που μπορεί να γίνει. Ο Κρόκος λοιπόν έχει στιγματίσει τις ζωές πολλών ανθρώπων και εσύ που τις είδες Βάσο, είδες κάποιες ιστορίες κομικές, κάποιες τραγικές, έτσι. Πέρα από την ιστορικότητα των πραγμάτων. Και αυτό μου έδωσε ένα ένασμα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Είναι στο χέρι μας ένα άνθρωπο. Ναι, αλλά ένα έργο που έβγαλε και πολύ αγάπη. Πολύ. Και πώς το χωράφι μπορεί να δημιουργήσει ως πεδίο έρωτα. Παντού, ο έρωτας υπάρχει παντού. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι μια φυσιολογικότητα που πρέπει να τη στηρίξουμε. Αυτό που σου έκανε εντύπωση από την ιστορία του Κρόκου, αυτό που έμαθες και δεν ήξερες και σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ποιο ήταν? Ο αγώνας των κροκοπαραγωγών της Κοζάνης να μπορέσουν να το βγάλουν ως εξαγωγήσιμο προϊόν στο εξωτερικό. Και αν μου επιτρέπεις να το προστατεύσουν κιόλας. Να το προστατεύσουν. Με την δημιουργία και του συνεταιρισμού, γιατί αναφέρεται και σε αυτό το κομμάτι γίνεται εκτενής αναφορά, και της αναγκαστικότητας του συνεταιρισμού, ότι το προϊόν πρέπει να προωθείται μέσα από το συνεταιρισμό. Έτσι, γι' αυτό το λόγο υφίσταται ο συνεταιρισμός. Ήρθε και ο πρόεδρος, νομίζω. Ναι, μας έδωσε πολλά συγχαρητήρια. Είπε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και περαιτέρω και σε άλλες πόλεις. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήρθαν πάρα πολλοί κροκοπαραγωγοί και ένας από αυτούς μας είπε ακριβώς την ιστορία όπως την είπαμε εμείς. Ήταν αυτός που είπε τη συνέντευξη. Ακριβώς την ίδια. Αυτά υπήρχαν σε κάποιο βιβλίο? Όχι, τα έγραψαν τα παιδιά. Πήραν τις συνεντεύξεις, τα έδεσαν, τα έγραψαν σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το κείμενο μας άρεσε πάρα πολύ και ήταν αληθινό. Έβγαλαν αλήθεια. Είτε η αλήθεια καμιά φορά είναι τραγική, είτε η αλήθεια είναι ευχάριστη, είναι αλήθεια. Που σημαίνει ότι και η συνεργασία με τους κροκοπραγωγούς ήταν καλή. Δηλαδή, με θέρμη ήθελαν να δώσουν πληροφορίες, τους άρεσε η ιδέα του ότι θα γίνει μια θεατρική παράσταση. Ναι. Ήταν όλα αληθινά δικά τους, το χάρηκαν, τους άρεσε η ιδέα και θέλουν να μας στηρίξουν και για περαιτέρω. Νομίζω πως πρέπει να την ξανανεβάσετε την παράσταση, γιατί μπορεί να μην την είδα εγώ και να θέλω να τη δω και αν την ξανανεβάσετε θα τη δω, αλλά και όσοι το βλέπουν, νομίζω πως ήδη τους έχετε ιντριγκάρει έτσι λίγο. Αυτό θέλαμε. Αυτό θέλαμε. Το πετύχατε το στόχο. Φέρουμε σας. Και στο θέατρο ανθρώπους που μπορεί να μην βλέπουν θέατρο με την πιο ποιοτική, ας το πούμε, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, όποια ψαγμένη έννοια του όρου. Να δουν το θέατρο ως απόλαυση, ως χαρά. Ακριβώς. Ως μάθηση. Και το πετύχαμε. Επειδή, Βάγια Λεμπροπούλου, επειδή σε ξέρω χρόνια, είσαι ένας βαθιστόχαστος άνθρωπος και μία πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα για μένα και σε θαυμάζω πραγματικά και ως γυναίκα, απέναντι σε μία γυναίκα, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα τώρα για τις γιορτές. Ήταν πριν και εσείς είναι ψυχολόγος που γνωρίζεστε. Τι θα έλεγες εσύ για αυτές τις γιορτές? Εγώ θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να χαίρονται, Βάσο μου, και το γνωρίζεις καλά. Νομίζω ότι όλα είναι στο χέρι μας.
Οτιδήποτε αρνητικό είναι μόνο πίσω από δικά μας λάθη. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εάν δούμε τα λάθη μας και προχωρήσουμε, μπορούμε να πετύχουμε τη ζωή που θέλουμε. Και όπως με ξέρεις πολλά χρόνια, μέσα από πολλά πράγματα και ευχάριστα και δυσάρεστα, έφτασα να είμαι ευτυχισμένη και να μπορώ να λέω ότι ζω το όνειρό μου. Και κάθε χρόνο πετυχαίνω το όνειρό μου. Εγώ βάζω στόχο κάθε νέα χρονιά να αυξήσω το βιογραφικό μου και όχι το χαρτί με τα προσόντα μου, όσον αφορά τη δυναμικότητα της ψυχής μου. Και το έχω πετύχει. Γιατί είναι μόνο στο χέρι μας. Μόνο στο χέρι μας. Αυτό, όλοι το μπορούν. Πάρα πολύ καλό μήνυμα. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα ξαναπούμε και λίγο πριν κλείσουμε. Λίγο πριν κλείσουμε να δούμε, να χαιρετήσουμε κατευθείαν. Να πούμε τι ρεπορτάζ θα δούμε και να χαιρετήσουμε κατευθείαν. Ακριβώς, γιατί εντάξει, υπάρχει και κόσμος που ενδιαφέρεται, είναι άνεργος, οπότε έχουν ανοίξει κάποιες θέσεις εργασίας μέσω κοινοφελούς προγράμματος είναι. 251 θέσεις στο Δήμο Κοζάνης σε πολλές ειδικότητες μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, 8 μήνες απασχόλησης δηλαδή. Είναι σημαντικό όμως και μια ακόμη διάσταση, το ότι προκυρήσονται άμεσα, μπορεί και μέχρι τέλος του χρόνου, μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, 40 μόνιμες θέσεις μετά από πολύ μα πολύ καιρό και χρόνια νομίζω, στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης, θα προκηρυχθούν αν όχι μέχρι τέλος του χρόνου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Αυτά θα μας πει ο κ. Μπογιωτόπουλος. Μήπως να δούμε το θέμα και να επιστρέψουμε. Okay, κάτι έχει στο μυαλό σου, οπότε θα χαιρετήσουμε μετά. 251 θέσεις με το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας έχει αιτηθεί ο Δήμος Κοζάνης και τα νομικά του πρόσωπα για να εργαστούν τους επόμενους 8 μήνες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ και ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια, άνεργοι, μονογονιακές οικογένειες και άλλες κατηγορίες μπορούν έως τις 27 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Δήμος Κοζάνης παρέχει δωρεάν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο κέντρο κοινότητας που βρίσκεται στην οδό Αργυροκάστρου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ωφελούμενοι να προσέξουν τα πιστοποιητικά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται. Γιατί η διαδικασία έχει ως εξής: θα γίνει ηλεκτρονική υποβολή στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια, αφού βγει η κατάταξη, η οποία αναμένεται περίπου κάπου μέσα στο Γενάρη, προς το τέλος νομίζω ότι θα βγουν οι τελικοί πινάκες, το προσωπικό αυτό καλείται να έρθει στο Δήμο, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Αν κάποιος δεν έχει κάποιο δικαιολογητικό, χάνει την δυνατότητά του και έρχεται ο επόμενος, ο πρώτος επιλαχών. Έτσι, οπότε μεγάλη προσοχή στα δικαιολογητικά. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου της Κοζάνης ανακοίνωσε επίσης πως μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, το πολύ τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 40 μόνιμων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης με διαδικασία ΑΣΕΠ. Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε. Εγώ με τα έχω αγαπήσει. Τα έχω αγαπήσει αυτά τα κορίτσια. Νομίζω πως ήταν μια καλή ευκαιρία να φέρουμε και άλλους μαθητές, εφόσον θέλουν, από σχολεία της περιοχής εδώ στο στούντιο. Ανοιχτές είναι οι πόρτες. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από το τρίτο λύκειο, της πρώτης λυκείου που ήρθαν και μας έκαναν την τιμή σήμερα. Σας ευχαριστούμε κι εμείς πολύ. Τώρα ο Σωκράτης τον βλέπω. Καταλαβαίνεις, με έπιασε το ένστικτο. Θέλω να γίνω μάνα. Καταλαβαίνω. Κατευθείαν έτσι, θα πάρω ένα έτοιμο παιδί. Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε ότι έχουμε σήμερα και αύριο, σήμερα από τις 7 το απόγευμα, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου της Κοζάνης, το 5ο παραδοσιακό φεστιβάλ σούπας. Εκεί τα μέλη του συλλόγου θα ετοιμάσουν 5 ή 6 νομίζω διαφορετικών ειδών σούπες από τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Θα προσφέρουν στον κόσμο με κρασί και χορό και θα γιορτάσουν και σήμερα και αύριο από τις 11 και μετά. Πάρα πολλές πραγματικά. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιες. Μία μικρή αναφορά θα κάνω. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αλλού ανάβουν δέντρα, αλλού έχουμε παιδικές δραστηριότητες με τον Άι Βασίλη, με εξωτικά, με δώρο που μοιράζουμε. Έχουμε χριστουγεννιάτικες συναυλίες σε πάρα πολλά μέρη της Δυτικής Μακεδονίας. Απλώς θέλω να αναφερθώ λίγο στο έθιμο των Μωμόγερων, το οποίο αναβιώνει Σωκράτη μου αύριο στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, βεβαίως, το αρχαιοελληνικό έθιμο των Μωμόγερων, το οποίο έφεραν μαζί του οι Πόντιοι πρόσφυγες, αναβιώνει με άρωμα χριστουγεννιάτικης παράδοσης την Κυριακή στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο των γιορτινών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη με τη στήριξη του Δήμου. Κάθε χρόνο πάνε οι Μωμόγεροι στη Θεσσαλονίκη. Και τις επόμενες μέρες, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουν και στην Κοζάνη να βγαίνουν ένα-ένα σύλλογος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πρωτοχώρη, και μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο πρωτοχώρη, είναι πρωτοχώρη, Ερμακιά, Άγιος Δημήτριος, Ριάκιο,
Ασβεστόπετρα, δεν θυμάμαι άλλες. Είναι οι ομάδες οι οποίες βραβεύτηκαν και από. Όχι, βραβεύτηκαν, μπήκαν στον κατάλογο Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO με το έθιμο των Μωμόγερων. Εξαιρετικά. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε τώρα, να βγάλουμε και τη selfie μας εδώ με τα παιδιά, να ανεβάσουμε και στα social media. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τεχνολογίας, δεν είστε. Εννοείται. Είμαστε μπροστά. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετήστε κι εσείς. Γεια σας.